κυβέρνηση διαφημίσει 8.000 αποβολές μαθητών, δεκάδες πειθαρχικά εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, όλες τις απεργίες παράνομες και την ερουφιανιά απέναντι στους αγωνιζόμενους μαθητές σε περίπτωση που γίνει κατάληψη στο σχολείο. Αυτή είναι η απάντηση σε όλους τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς μαθητές γονείς που διεκδικούμε το αυτονόητο, να ζούμε με αξιοπρέπεια και να κάνουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια. Η απάντηση δικιά μας είναι άλλη. Είναι εδώ, στον δρόμο, στις δεκάδες κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει σε λίγο 12 η ώρα στα προπήλαια, στη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη και σε άλλες κινητοποιήσεις που θα γίνουν. Τους λέμε, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, εάν τολμήσουν να πειράξουν οποιοδήποτε συνάδελφο ο οποίος αγωνίζεται με βάση τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, θα μας βρούνε μπροστά. Το χθεσινό γεγονός ειδικά είναι πρωτοφανές. Πρώτη φορά στην εκπαίδευση, 24ωρη απεργία της Δασκαλικής Ομοσπονδίας βγαίνει παράνομη. Τρεις εβδομάδες έχει προκηρυχθεί και μία μέρα πριν παρατηγάζουν. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, πλέον το διακύβευμα είναι αν το έχουμε δικαίωμα να απεργούμε, να μιλάμε, να κινητοποιούμαστε για τα αυτονόητα. Λοιπόν, τους λέμε ότι δεν θα σταματήσουμε. Διαλέξαμε να γίνουμε εκπαιδευτικοί για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μπορούμε να μιλάμε στους μαθητές μας, να κινητοποιούμαστε με το αυτονόητο δικαίωμα στη μόρφωση, για να ζούμε με αξιοπρέπεια και με το παράδειγμα μας να αναπαιδευτούμε τη νέα γενιά εργαζομένων. Αυτοί που αφήνουν εκπαιδευτικούς αναπληρωτές να κινούνται στα αμάξια και σε σκηνές. Αυτοί που συγχωνεύουν δεκάδες χιλιάδες κλίματα και στηβάζουν μαθητές μας, 26 και 27 που τους θεωρούν σαρτέλες. Αυτοί που αφήνουν εκπαιδευτικούς να κάνουν μαθήματα σε τάξεις με 26-27 και με διαγνώσεις 4 και 5 από μαθητές μας. Αυτοί που τους εκπαιδευτικούς τους πληρώνουν τους συναδιώρους τους με 776 ευρώ. Αυτοί που τους αναπληρωτές τους θεωρούν δεύτερης ευκαιρίας εκπαιδευτικούς χωρίς να εξισώνουν τις άδειες με τους μόνιμους. Αυτοί στέλνουν στα πειθαρχία